Πήγε πάρα πολύ καλά ο εμβολιασμός. Βέβαια, δεν είχαμε τόσους πολλούς εμβολιασμούς από το εμβόλιο Άστρα τον Αύγουστο, όμως συνεχίσαμε και κάναμε τις Pfizer που έχουμε πλέον και τις Johnson που, κάνουμε κατοίκον. Έχουμε κάνει μέχρι σήμερα περίπου 6.000 εμβόλια, περίπου, και πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλετε ότι θα αυξηθούν τώρα και με την αναμνηστική δόση. Λογικά θα έχουμε πάλι αύξηση του κόσμου που θα εμβολιαστεί και ελπίζουμε και αυτοί που αντιστέκονται στον εμβολιασμό να το σκεφτούν και να εμβολιαστούν. Θέλω να μου πείτε, αρχικά το Κέντρο Υγείας είχε ξεκινήσει με εμβολιασμούς AstraZeneca. Πλέον εμβολιάζεται μόνο Pfizer, γίνεται εμβολιαστικό κέντρο για Pfizer. Όχι, συνεχίζουμε ακόμα και με Άστρα και με Pfizer και με Johnson. Johnson κατοίκον προς το παρόν. Περιμένουμε όμως καινούργιες οδηγίες τώρα να δούμε για την αναμνηστική δόση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τους ανοσοκατασταλμένους καταρχάς, δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν αυτοάνοσα, που είναι υποχημειοθεραπεία κλπ. Ήδη έχουν πάει λοιπόν πολλά μηνύματα, μας παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος, όμως περιμένουμε και οδηγίες για να δούμε αν άμεσα αρχίσουμε να τα κάνουμε ή αν υπάρχει ανάλογα με την νόσο, ανάλογα με την ηλικία, αν θα υπάρχει απόσταση για την αναμνηστική δόση, δηλαδή ποια θα πρέπει να είναι η απόσταση από την τελευταία δόση του εμβολίου. Οι ενδείξεις τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου είναι ενθαρρυντικές. Βλέπετε δηλαδή ότι ο κόσμος μετά την καλοκαιρινή περίοδο το έχει πάρει πιο σοβαρά και σκέφτεται να εμβολιαστεί. Τι βλέπετε από τα ραντεβού σας? Κοιτάξτε, είδαμε μια καλή συμμετοχή από τα νεαρά άτομα, από τα νεαρά παιδιά. Ήρθαν αρκετοί και εμβολιάστηκαν. Όμως περιμένουμε μια μεγαλύτερη ανταπόκριση τώρα. Δηλαδή βλέποντας ότι θα συνεχίσει η κατάσταση και η πίεση τώρα των κρουσμάτων θα είναι μεγαλύτερη, η πίεση στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας θα είναι μεγαλύτερη σιγά σιγά. Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι άλλο εκτός από τον εμβολιασμό. Όσον αφορά τα rapid και τα μοριακά τεστ, τι γίνεται εκεί στο κέντρο υγείας, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Ναι, τώρα λίγο αλλάξαν τα δεδομένα, δηλαδή rapid και μοριακά κάνουμε στους ανθρώπους αφού τους εξετάσουμε, αφού έχουν κάποια προβλήματα, εφόσον δηλαδή έχουν συμπτώματα. Και βέβαια ακόμα συνεχίζουμε και κάνουμε στους ανθρώπους που θέλουν να πάνε σε ένα χειρουργείο, να κάνουν ένα χειρουργείο ή χρειάζεται να εξεταστούν σε νοσοκομείο για οποιοδήποτε λόγο που το ζητούν το rapid test, συνεχίζουμε και το κάνουμε. Οι υπόλοιποι το κάνουν ιδιωτικά πλέον. Κάνετε και σε μη εμβολιασμένους που θέλουν να χειρουργηθούν ή όχι? Κοιτάξτε, όλοι οι ασθενείς, η οδηγία είναι ότι όλοι οι ασθενείς, εφόσον είναι να πάνε χειρουργείο, βεβαίως και οφείλουμε να κάνουμε το μοριακό και το rapid. Στους υπολείπους, στους μη εμβολιασμένους, όχι. Δεν μιλάω για χειρουργία. Στο χειρουργείο αναγκαστικά θα πρέπει να κάνει ράφι και μοριακό. Θα πρέπει να το κάνουμε βεβαίως. Ως ασθενείς οφείλουμε να το κάνουμε. Τι κατάσταση υπάρχει στην περιοχή του Άστρους και γενικότερα της Βόρειας Κοινουρίας με τα κρούσματα? Κοιτάξτε, αναλογικά με πέρσι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ αυξημένο. Αυτό το ξέρουμε. Και περιμένουμε βέβαια ότι ο χειμώνας δεν βοηθάει. Το ξέρουμε και αυτό. Επομένως περιμένουμε αύξηση των περιστατικών. Είδατε την καλοκαιρινή περίοδο προσήλθαν αρκετοί που χρειάστηκε να τους μεταφέρετε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο. Τι είδατε? Βέβαια, στο καλοκαίρι αρκετοί. Είχαμε κυρίως τουρίστες, αλλά μετά άρχισαν να είναι και οι κάτοικοι εδώ, να έχουμε και κάποιους θετικούς στον κορονοϊό. Κάποιοι μείναν σε καραντίνα. Και γενικότερα η λειτουργία του κέντρου υγείας, υπάρχει κάποια ανάγκη, πώς λειτουργείτε? Συνεχίζει να είναι η ίδια λειτουργία, καθημερινή 24 ώρες. Συνεχώς να συνεχίζουμε μάλλον να κάνουμε και rapid, γιατί υπάρχουν και άλλες ιώσεις πλέον. Οπότε συνεχίζουμε να κάνουμε και rapid και PCR. Η ίδια λειτουργία συνεχίζει να παραμένει.
Υπάρχει κάποια ανάγκη σε προσωπικό? Ναι, έχουμε ανάγκη σε οδηγούς ασθενοφόρου. Έχουμε πάλι κενές βάρδιες, έχουμε έλλειψη οδηγών δηλαδή. Μάλιστα. Φαντάζομαι το έχετε γνωστοποιήσει, το ξέρουν το θέμα. Ναι, βεβαίως το έχουμε γνωστοποιήσει στην 6η Γερμανική Περιφέρεια, είναι γνωστό.